Μαθηματικά και έκθεση, σύμφωνα με τα στατιστικά των βαθμολογιών, οδηγούν όπως όλα δείχνουν την κούρσα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς οι πληροφορίες ότι και στα δύο μαθήματα υπήρξαν πολύ χαμηλές επιδόσεις, σε συνδυασμό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τη μείωση του αριθμού των εισακτέων, δημιουργεί ένα περίεργο κράμα που εκπαιδευτικοί αυτή την ώρα πιστεύουν ότι θα προκαλέσει βατερλό, οδηγώντας εκτός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων χιλιάδες υποψηφίους. Η επίδοση των μαθητών, από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά, είναι χαμηλότερη στην έκθεση και στα μαθηματικά. Πρακτικά σημαίνει ότι θα είναι λιγότερος ο αριθμός των εισακτέων, δηλαδή αν πέρυσι είχαμε μείον 40.000, φέτος πρέπει να περιμένουμε ότι αυτοί που θα απορριφθούν θα είναι πάνω από 45.000. Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις, στηριγμένες στις χαμηλές επιδόσεις, κυρίως στα μαθηματικά, δείχνουν πτωτική πορεία για τα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, κυρίως όμως του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Οι ίδιες εκτιμήσεις περιγράφουν ότι η σταθερότητα στις βάσεις θα καταγραφεί στο τρίτο επιστημονικό πεδίο των επιστημών υγείας, που φαίνεται προς στιγμήν ότι γλιτώνει την κατρακύλα των βάσεων. Το βατερλό, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, είναι η έκθεση. Παρά το γεγονός ότι φέτος το θέμα προσφερόταν για προβληματισμό, όμως η δυνατότητα απόδοσης ήταν πολύ χαμηλότερη, ακόμα και της περσινής. Που σημαίνει ότι τα παιδιά μας απαιτούν προϋποθέσεις που δεν τις δίνει η πολιτεία. Η αγωνία των μαθητών αναμένεται να λάβει τέλος την ερχόμενη Τρίτη, 28 Ιουνίου, όπου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Φέτος για πρώτη φορά θα φτάσουν μέσω προσωπικών SMS στα κινητά των υποψηφίων, κόντρα στην παραδοσιακή εικόνα που επί δεκαετίες επαναλαμβάνεται και καθιστά τα σχολεία όπου γίνεται η ανάρτηση των αποτελεσμάτων σημείο εκδήλωσης των συναισθημάτων των υποψηφίων. Τώρα το πιο πρακτικό για τα παιδιά είναι το SMS. Που δεν μας αρέσει εμάς, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί μας άρεσε εδώ η διαδικασία του να έρχονται τα παιδιά και να βλέπουν τα αποτελέσματα και να εισπράττουμε, ας πούμε, τις αντιδράσεις τους και τη χαρά τους, ακόμα και την απογοήτευσή τους, μπορούμε και τους συμπαραστεκόμαστε εμείς εδώ. Ούτως ή άλλως όμως εμείς θα τα αναρτήσουμε εδώ, άρα τα περιμένουμε τα παιδιά. Οι υποψήφοι ήδη λαμβάνουν τους κωδικούς τους για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους δελτίων από τα σχολεία. Από την επομένη μέρα κιόλας των αποτελεσμάτων για τις βαθμολογίες θα μετρήσει αντίστροφα ο χρόνος για την κατάθεσή τους. Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησαν οι εκπαιδευτικοί στη διαδικασία συμπλήρωσης, που πρότειναν στα παιδιά να μην οριστικοποιήσουν την υποβολή του μηχανογραφικού αν δεν είναι απόλυτα σίγουροι για τη συμπλήρωσή του. Πρέπει να το δουν, να το ελέγξουν, να το ξαναδούν. Είμαστε και εμείς εδώ για να τους βοηθήσουμε. Να ρίξουμε μια ματιά, γιατί καμιά φορά οι σχολές μπαίνουν ανάποδα. Αν γίνεται εσκεμμένα και σκοπίμως, καλώς. Αν όμως γίνεται από λάθος, μπορεί να στερήσει σε ένα παιδί την είσοδο στη σχολή που θέλει. Και αυτό είναι τραγικό.